Ο Τριαδλής ο Αλέξανδρος είναι. Λοιπόν, είμαι στη Βουδαπέστη, είμαι στο, εδώ μαζί με τους καθηγητές, δασκάλους του ελληνικού σχολείου, του συμπληρωματικού σχολείου Μανώλης Γλέζος. Έχω μαζί μου και τον πρόεδρο εδώ, τον Γιώργο του Κουκουμτζή, τον αντιπρόεδρο, τον Σπύρο τον Αγκάρντη και μαζί και τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Σταύρο τον Τάσο. Συζητάμε για ένα ζήτημα και θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω τη βοήθειά σου. Αν έχει την καλοσύνη λίγο, κλείνετε λίγο την το παιδί και αν θέλω. Γιάννη, μου λένε εδώ, γιατί τους είπαμε ότι με την ψηφιακότητα να κόψουμε δρόμο σε σχέση με τους αποσπασμένους που δεν υπάρχουν χρήματα κλπ. Λοιπόν, και μου λένε εδώ τα παιδιά στην Ουγγαρία ότι το πτυχίο της ενεάμινης σπουδής στις διαδρομές πάνω στην ψηφιακή πλατφόρμα δεν το αναγνωρίζει η Ουγγρική πολιτεία. Μ' ακούς? Μισό λεπτό. Να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να σε ακούνε. Έλα Γιάννη. Γεια σας. Σου λένε την καλημέρα τους, πες και εσύ την καλημέρα σου. Καλημέρα. Το ενεάμινο αυτό είναι σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές ένα πλήρες πρόγραμμα χωρίς να του λείπει απολύτως τίποτε. Επομένως, μπορεί να είναι εξ αποστάσεως, αλλά έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πλήρους προγράμματος. Μεγαλύτερο από αυτό είναι μόνο ένα μάστερ, το οποίο έχει άλλα δύο μαθήματα ή ένα από κιόλα, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί ίσως έπρεπε να τεθεί το ερώτημα και εμάς από την Ουγγρική κυβέρνηση να της εξηγήσουμε τι ακριβώς διαλαμβάνει αυτό και τότε θα ξέρουν τα περιεχόμενα και θα μπορούν να το κρίνουν. Γιατί να το αναγνωρίσουν δηλαδή. Δηλαδή, ο καθηγητής ο οποίος θα τους φέρει το συγκεκριμένο πτυχίο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το ενεάμινο, το οποίο αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία, να αναγνωρίσετε και εδώ. Πήρα το Θοδό στον Πελεγρίνη, το μετέφερα το πρόβλημα. Είπε θα πάρει εσένα για να το συζητήσετε, για να κάνει μια επιστολή στον Ούγγρο ομόλογό του και να του πει ότι. Γιατί υπάρχουν παιδιά εδώ τα οποία μπορούν να διδάξουν τα ελληνικά, που μένουν στη Βουδαπέστη. Που δεν έχουν το φόβο μη σταματήσει η απόσπαση, μη φύγουν, μη κάνουν. Επομένως να μείνουν εδώ και να διδάσκουν εδώ. Να μείνουν και να διδάσκουν εκεί πέρα. Να τους πεις επίσης ότι. Σ' ακούνε, δεν χρειάζεται να τους πω. Σ' ακούνε. Δύο προηγούμενοι υφυπουργοί ήταν μάλιστα και στη Νέα Δημοκρατία. Οι οποίοι έστειλαν κείμενο προς τους καθηγητές και τους είπαν ότι αν θέλουν να πάνε να διδάξουν στο εξωτερικό με απόσπαση, οφείλουν να έχουν αυτό το ενεάμινο πρόγραμμα. Το οποίο αναγνωρίζεται από το ΦΕΚ, από το Σωφείο Εφημερίδας Κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Το οποίο αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση. Έτσι. Χωρίς αυτό, δεν έκριναν απόσπαση στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη δέσμη των επιχειρημάτων μπορούμε να την απαντήσουμε εμείς για το ουγγαρέζικο. Εφόσον μας στείλει μια επιστολή και εμείς είμαστε πολύ αναλυτικοί. Ναι, γιατί λογικά θα ζητήσουν να δουν την ισοτιμία των μαθημάτων, να δουν τι είναι για να μπορέσουν να προχωρήσουν την αναγνώριση. Προφανώς. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σου μετέφερα ως Επιτροπή της Βουλής το πρόβλημα. Ναι. Τώρα, με το καλό, κόψτε το κεφάλι σας εσύ και ο Μπελεγίνης, ναι, και βρείτε λύση, ναι, για να βοηθήσουμε εδώ τον κόσμο. Έτσι. Ωραία. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και θα το φέρουμε κάτω, το φέρουμε εμείς. Εντάξει. Ωραία. Γιάννη μου, την αγάπη μου, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Να είστε καλά.